Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκτη, το πνεύμα της αληθείας, παταγού παρών και τα πάντα παρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής οδηγός, ευθέ και σκήνωσε ημί και καθάρισε ημάς από πάσης κυλίδος και σώσε με αγαθέτε τα ψαγάς ημάς. Αμήν. Θα καθίσουμε. Θα ξαπλήσουμε μέχρι περίπου τη Μεγάλη Εβδομάδα με τα πάθη του Χριστού. Ο σημερινός λόγος και αυτός δανεισμένος από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Λόγος στο μαστίγωμα ή στη μαστίγωση του Κυρίου. Να δούμε τι ακριβώς όσο είναι δυνατόν να περιγράψουμε τι ακριβώς συνέβη στη μαστίγωση του Κυρίου. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ότι αισθάνθηκε ο Κύριος ένα πόνο ακρότατον που δεν υπάρχει να τον ζήσει άλλος επάνω στη γη από τη μαστίγωση. Μία ντροπή υπερβολική, άπειρη ντροπή, επαναλαμβάνω. Και όλα αυτά για μία άκρα αγάπη που είχε στον άνθρωπο. Τρία πράγματα. Άκρον πόνον. Άκρα είναι ντροπή και μία άκρα αγάπη. Να δούμε ένα-ένα αυτά για τα οποία αναφέραμε. Ένα λέει ένα άκρο πόνο, υπερβολικό πόνο εδοκίμασε ο Κύριος. Και ποιος είναι ο λόγος? Γιατί το σώμα του Κυρίου δεν ακολούθησε τον ίδιο δρόμο που για να γίνει, για να έρθει στον κόσμο, δεν ακολούθησε τον ίδιο δρόμο που ακολουθούν τα ανθρώπινα σώματα. Το φυσιολογικό, όπως λέμε, δρόμο. Αλλά το σώμα του Κυρίου έγινε εκ πνεύματος Αγίου. Και βέβαια και εκ του σώματος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Του Πανάγνου σώματος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ή το λέει ο Άγιος Νικόδημος, ειδοπεποιημένον, δηλαδή κατασκευασμένο, από το Πνεύμα του Άγιον. Πνεύμα Άγιο επελεύσετε επί σε, είπε ο Αρχάγγελος στην Παναγία. Θα έρθει Άγιο Πνεύμα σε σένα και δύναμις υψίστου επισκιάσισι και θα σας σκεπάσει η δύναμις του υψίστου. Το γάραξ σου γεννηθέν, αυτό που θα γεννηθεί από σένα, θα είναι όπως αναφέραμε προηγουμένως. Αλλά για ένα σκοπό. Ο σκοπός που το σώμα του Κυρίου φιλοτεχνήθηκε υπερφυσικά ήταν να γίνει όργανο. Το σώμα του Κυρίου σκοπό είχε να γίνει όργανο της θεωμένης ψυχής του. Σαν άνθρωπος έφερνε ψυχή.
Ήταν όμως θεωμένη η ψυχή του και έπρεπε να έχει όργανο που να διακονεί την ψυχή, κατασκευασμένο, ειδοποιημένο, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Γι' αυτό το λόγο ήταν άκρος ευγενές, θα λέγαμε ευγενικό το σώμα του Κυρίου. Δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρχει όμοιό του. Και τέλειο, αλλά και υπερβολικά, που να το προσέξουμε αυτό, τρυφερό, τρυφερότατον. Μάλιστα, οι πατέρες λένε για αυτή την τρυφερότητα που είχε το σώμα του Κυρίου, ότι φέρνω μια παρομοίωση. Πόσο τρυφερό είναι το σώμα του σκουλικιού. Ο Κύριος είπε για το σώμα του, «Εγώ ημί σκόλιξ και ουκ άνθρωπος». Εγώ, λέει, γεννήθηκα σύμφωνα με την προφητεία του Δαβίδ. Ως προς την τρυφερότητα του σώματος μου, ως σκόλιξ, σαν σκουλίκι, τόσο τρυφερό το σώμα του Κυρίου. Ήταν λοιπόν άκρος τρυφερών, αλλά και αισθητικότατον. Το παραμικρό το αισθανόταν το σώμα του Κυρίου, το παραμικρό από την τρυφερότητα που είχε. Ήταν λοιπόν άκρος ευγενές, τέλειο κατά πάντα το σώμα του Κυρίου, τρυφερότατον και αισθητικότατον. Και ο ανεπαίσθητος πόνος ήταν πόνος υπερβολικός για το σώμα του Κυρίου. Για να το καταλάβουμε, ο πιο ελάχιστος πόνος γινόταν άκρος αισθητός από το σώμα του Κυρίου μας, το τρυφερόν σώμα του Κυρίου μας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι όταν μας ηγώθηκε, είχαν προηγηθεί εκείνα που είπαμε στον κήπο της Γεστημανή. Τι δηλαδή, ότι τη νύχτα εκείνη που προσευχήθηκε στον πατέρα του, έπαθε, το επαναλαμβάνω και θυμηθείτε το, έπαθε όχι μόνο όσα έπαθε στα πάθη του, αλλά και πάρα παθήματα. Θα το επαναλαμβάνω μια φορά, να το χορέψουμε, γιατί ορισμένα πράγματα τα ζούμε, τα ακούμε, δεν μπορούμε να συλλάβουμε το μέγεθός τους, αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε ότι ο Κύριος στο κήπο της προσευχής που έχησε υδρότα αίμα από όλο το σώμα, πηχτό που έπεφτε πάνω στη γη, έπαθε την ώρα εκείνη πολύ περισσότερα παθήματα από ό,τι έπαθε στα πάθη του. Και έχισε αίμα περισσότερα από ό,τι έχισε από τη λόγη και από τη μαστίγωση. Στην Γεθσημανή, εκεί που προσευχήθηκε. Γιατί είπαμε τότε, την περασμένη φορά, ότι εκεί έζησε ο Κύριος παθήματα, τα έζησε ένα-ένα χωριστά. Τα γνώριζε. Και περάσανε σε στιγμή χρόνου από την οθόνη μπροστά που ο Κύριος είχε σαν θεάνθρωπος, όλα τα παθήματα ένα-ένα, τα έζησε ένα-ένα, όπως τα πέρασε μετά, αλλά έζησε
και παραπάνω από αυτά που πέρασε τη ημέρα του μαθών. Ποια είναι αυτά τα παραπάνω, θα τα αναφέρω άλλη μια φορά. Πρώτον, πάνω στο σταυρό, νεκρός που ήταν, λογχήθηκε με λόγχη από στρατιώτη. Ήταν νεκρός. Δεν μπόρεσε. Στη Γετσημανή το έζησε σαν πραγματικό πάντως αυτό που δεν έζησε ως νεκρός στο σταυρό επάνω. Το αντιλαμβάνεστε. Τη φρίκη του πόνου την έζησε πριν. Δεύτερον, και οι μαθητές του, τα πρόβατά του διασκορπίστηκαν και τον άφησαν έρημο στο σταυρό που ήταν επάνω, νεκρός που τον εγκατέλειψαν οι μαθητές. Δεν αισθάνθηκε ως νεκρός αυτή την ερημιά στη Γεθσημανή, την ερημιά την έζησε. Τρίτον, η μανούλα που τον, που τον γέννησε και τον μεγάλωσε, και αυτή έφυγε. Τον είδε, νεκρώθηκε, τον πήραν οι στρατιώτες και λοιπά, έφυγε και η μάνα. Έμεινε και χωρίς τη μάνα έρημος. Τέταρτον, τον βάζουν στον τάφο μέσα. Και εκείνο το έζησε, στη Γετσημανή ο Κύριος. Την ταφή του, μέσα στον τάφο, την έζησε ο Κύριος. Ως νεκρός δεν την έζησε. Πέμπτον, του ασφαλίζουν τον τάφο και βάζουν στρατιώτες, σαν να ήταν ο χειρότερος κακούργος. Εκεί που τον ασφάλισαν και του βάλανε και την πέτρα έξω στο βράχο, ως νεκρός δεν το αισθανόταν, αλλά στη Γεσημανή το έζησε. Αυτά λοιπόν που δεν τα έζησε ως νεκρός ο Κύριος και τα πέρασε, τα έζησε ζωντανά στη Γεσημανή. Γι' αυτό έσταξε, λέει, η υδρότας αιμάτινος από όλο του το σώμα του Κυρίου. Να δέσουμε στο μυαλό μας ότι εξαντλήθηκε ο Κύριος στον κήπο της Γεσημανή. Εξαντλήθηκε. Το αίμα του έσταξε, αδυνάτησε δυνάμεις του και εξαντλήθηκε. Κάτω από εξάντληση λοιπόν πέρασε τη μαστίγωση ο Κύριος. Κάτω από εξάντληση πέρασε τη μαστίγωση ο Κύριος. Και κάτω από το αίμα του που του χύθηκε πριν της ώρας που δεν το είχε. Αλλά ήταν άκρος αδυνατισμένο το σώμα του όταν τον ανέκρινε ο Πιλάτος και όταν τον παρέδωσε για να φραγγελωθεί, για να μαστιγωθεί. Δεύτερον, στον κήπο της Γεθσημανή η νύχτα ήταν νύχτα αγρυπνίας, πόνου και υδρότα. Αγρυπνίας, γράφει εδώ ο Άγιος Νικόδημος. Και τρίτον, πέρασε στον κήπο τη νύχτα την προηγούμενη αγρυπνία και τρόμο. Αγρυπνία και τρόμο, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, σαν άνθρωπος. Επαναλαμβάνουμε, σαν άνθρωπος. Να λάβουμε υπόψη μας ότι τον άφησε και ο πατέρας του. Στο σταυρό είπε πάνω «Ηλί, ηλί, λαμά, σαμασέ». Για να μείνει σαν άνθρωπος μακριά από τη χαρά του Θεού, έτσι λέει ο Άγιος Νικόδημος, μακριά από τη χαρά του Θεού και να νιώσει άκρος λύπιος άνθρωπος, χωρίς κανέναν να τον παρηγορήσει δίπλα του, χωρίς κανέναν να τον παρηγορήσει δίπλα του, για να είναι ο πόνος καθαρός και τέλειος. Για να είναι ο πόνος καθαρός και τέλειος. Έτσι λοιπόν ο Κύριος πέρασε θλιβερή αγωνία κάτω από αυτή τη κατάντια τη σωματική, παραδόθηκε για να φραγγελωθεί. Τι σημαίνει φραγγέλιον?
Το Ευαγγέλιο, όπως πρέπει να γνωρίζουμε, ήταν νεύρα, γερά νεύρα, φτιαγμένα προφανώς από δέρμα ή από κάτι άλλο. Βούνευρα, έτσι. Που έφερε, ναι, βούνευρα. Που έφερε βαρύδια επάνω. Άστρα, σιδερένια, κοφτερά με μύτες. Άστρα, κοφτερά με μύτες. Και βεβαίως είχε και αγκίστρια πάνω, γράφει ο Άγιος Νικόδημος. Αγκίστρια, ώστε να κολλάνε στο σώμα και να τραβάνε το κρέας. Απέσιο μέσο μαστιγώσεως. Απέσιο μέσο μαστιγώσεως. Να δω που το έχω, κάπου το λέει ένα ο Άγιος Νικόδημος. Δεν θυμάμαι που το έχω. Κύριε καθηγητά, πάρα πολύ απάνω σε αυτό. Με αυτό το βασανιστήριο μπορούσε ο άνθρωπος να πεθάνει με την πρώτη. Μπορούσε να πεθάνει. Αλλά δεν ήταν η ώρα να πεθάνει. Ούπο ή και η ώρα του. Άντεξε. Δεν άντεχε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, ο κοινός, έπρεπε να πάει στο σταυρό. Έπρεπε να πάει στο σταυρό. Ναι. Πρέπει να σημειώσουμε το εξής. Ξέχωρα από τα μέσα, τα βάρβαρα που επενόησαν για να το μαστιγώσουν, 60 στρατιώτες ανέλαβαν το έργο της μαστιγώσεως. 60 στρατιώτες. Και ανά δύο την ώρα. Κουραζόταν στην ώρα επάνω οι δύο, έρχονταν άλλοι δύο με το μαστίγιο αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Ανά δύο τον μαστίγωναν ανά ώρα. Μπορούσε να ζήσει, Τάκη? Όχι. Τελειώσε, ή θα λιποθυμήσει, θα πέσει κάτω νεκρός κλπ. Ο Κύριος υπέφερε αυτή τη μαστίγωση. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ότι τριπλή αγριοσύνη και βαρβαρότητα, τριπλή ή τετραπλή, υπέστη ο Κύριος τον μαστιγώσεως. Γιατί οι στρατιώτες διαλέχθηκαν να είναι οι πιο βάρβαροι που υπάρχουν. Οι πιο βάρβαροι. Βαρβαρότεροι δεν υπήρχαν. Κανείς δεν τον λυπήθηκε, κανείς απάντησε. Όχι. Όχι, αφού επιλέχθηκαν οι πιο βάρβαροι που υπήρχαν. Άρα λοιπόν, εκφύσεως, εξωτερικά, βάρβαρη συμπεριφορά από βάρβαρους και πιο σκληρούς στρατιώτες που υπάρχουν. Δεύτερον, εσωτερικά παρεκκινούνται από τον διάβολο, που είναι ο απεσιότερος των βαρβάρων. Να δείξουν συμπεριφορά, όχι αυτοί που ένιωθαν αυτοί σαν σκληροί και βάρβαροι, αλλά σατανικής βαρβαρότητα. Πολλαπλασιασμός σε πολύ μεγάλο βαθμό του φραγγελώματος του Κυρίου. Και τρίτον, τους παρακινούσαν από έξω ο κόσμος, θα χρησιμοποιήσω μία λαϊκή έκφραση, χτύπαρε απ' έξω, ο όχλος, χτύπα, και τους έδιναν δύναμη με τις υποκινήσεις, παρακινήσεις. Δεν μπορούμε να φανταστούμε, κατά τον Άγιο Νικόδημο, το μαστίγωμα που πέρασε ο Κύριος τη νύχτα εκείνη. Έπρεπε, όπως υπόθηκε, να είχε τελειώσει τη ζωή του. Αλλά όμως, ο Σταυρός ήταν η νίκη του. Εκεί έπρεπε να πάει. Λοιπόν, διπλή και τριπλή, έχοντας τη σκληρότητα ή και τετραπλή, τον αστίγωσαν οι στρατιώτες. Θέλω να προσέξουμε λίγο. Ο Δαβίδ για αυτή τη σκηνή της μαστιγώσεως λέει: «Εκύκλωσαν με κίνες πολλοί». Με περικύκλωσαν σκυλιά πολλά. «Ταύροι πίονες περιεκύκλωσαν με». Ταύροι παχείς πίονες είναι παχύ. Με περικύκλωσαν. Παρομοιάζει τους στρατιώτες που το φραγγέλωσαν. Με σκυλιά, σκληρά και με ταύρους
δυνατούς και παχείς. Προφητεία, Δαβίδ είναι αυτή που ακούμε, Ψαλμός 21, 12ος και 16ος στίχος. Αυτοί οι τολμαστήχουσαν να επαναλαμβάνω, να επαναλάβω λίγο, γιατί εγώ δεν τα περιέγραψα καλά, τα έχω και γραμμένα εδώ. Χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν νεύρα σκληρότατα, ραβδιά αγκαθωτά με κόμπους, σχοινιά αρματωμένα με μικρούς σιδερένιους αστέρας και με αγκίστια που ξέσχιζαν τις άκες ως τα κόκαλα. Όταν έγραφε ο Δαβίδ, έδωκα τον νότρο μου εις μαστίγωσιν το δε πρόσωπό μου ούκ απεστράφη από εσχήνης. Πώς μπορούσε να το προείδει αυτό ο Δαβίδ? Το έβλεπε μπροστά του ο Δαβίδ. Όσοι προφήτες προφήτευσαν για οτιδήποτε προφήτευσαν, ας ήταν μετά από την παρουσία τους και 100 και 500 και 1000 χρόνια, έβλεπαν το γεγονός. Το έβλεπαν το γεγονός. Ιδού η Παρθένος, έξι εργαστή. Να, την βλέπω, λέει ο Ισαΐας. Θα γεννήσει και μετά από 800 χρόνια. 850. Για να συνεχίσουμε λίγο τρόπο το χρόνο. Οι πληγές που του άνοιξαν ήσαν αναρρύθμιτες. Να προσέξουμε. Τον χτύπησαν και τον πλήγωσαν σε πρώτη φάση. Ακολουθεί άλλη φάση. Πάνω στις ίδιες πληγές τον χτυπάνε και τον ξεσχίζουνε. Ακολουθεί τρίτη φάση. Το χτυπάνε στο ξέσχισμα επάνω και το ανοίγουνε και φέρνουν τα κόκαλα. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ θα πει: εξυρίθμισαν πάντα τα οστά μου. Μπορούσαν να μετρήσουν από το μαστίγωμα, αφού μου ξέχισαν τις άρκες, ένα-ένα τα οστά μου. Εξυρίθμισαν πάντα τα οστά μου. Όλα, επαναλαμβάνω, προφητευμένα, και ο τρόπος που θα γινόταν και τι θα γινόταν. Τα πάντα. Συνύχθησαν επί με άστιγες και ουκ έγνων, λέει ο Δαβίδ, Ψαλμός 34, στίχος 18, λέει, συνύχθησαν, μαζεύτηκαν εναντίον μου επ' εμέ μάστιγες, μαστιγώματα και ουκ έγνων. Το ουκ έγνων σημαίνει αμέτρητες, δεν μπορούσαν να γνωρίσουν πόσες είναι μάστιγες που μου δώσανε. Ουκ έγνων. Αυτοί που μου τις δώσανε δεν μπορούσαν να μετρήσουν. Ήσαν αρρύθμιτες. Συνύχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ουκ έγνων. Έλα, λέει ο Άγιος Νικόδημος, έλα δώσει αγαπητέ, φέρε στο νου σου πως είσαι παρόν. Εμείς τώρα μας λέει να φέρουμε στο μυαλό μας ότι είμαστε παρόντες και αντιγράφουμε, παίρνουμε με το φακό που έχουμε το σκηνικό και βλέπεις τον Ιησού σαν ένα αρνί άκακο που το έχουν περικυκλωμένο στη μέση οι αιμοβόροι εκείνοι λύκοι και πως το έχουν δεμένο σφιχτά σε μια κολόνα. Σε κολόνα είναι Βασίλη. Σε κολόνα. Και τον μαστίζουν άσπλαγνα. Και κροτούν και αντιχούν οι μάστιγες από κάθε μέρος. Ακούγονται από κάθε μέρος, λέει, οι μάστιγες. Και στην αρχή τον πληγώνουν, το πληγώνουν εκείνο το Πανάγιο σώμα του. Έπειτα το τραυματίζουν και τέλος το καταξεσχίζουν. Όπου χτυπώντας πάλι οι θηριώδεις εκείνοι στις προηγούμενες πληγές ανοίγονται τραύματα κατακόβοντας κομμάτια-κομμάτια από το σώμα του Κυρίου από τις πληγές που προηγουμένως είχαν δημιουργηθεί από την παρθενική του σάρκα. Έκαμαν να μείνουν σχεδόν καταξεσχισμένες και γυμνές οι πλευρές και τα κόκαλά του ώστε μπορούσαν να μετρηθούν τα κόκαλά του. Να μετρήσεις πόσα κόκαλα είναι. Και εξυρίθμισαν πάντα τα οστά μου. Τα μέτρησαν ένα-ένα. Μία, λέει ο Άγιος Νικόδημος, πληγή του Κυρίου, μία, όχι
οι τόσες πληγές που του άνοιξαν ώστε να μετρήσουν τα κόκαλα, ήταν αρκετοί να εξαγοράσει το γένος όλων των ανθρώπων. Μία πληγή. Παρά τα αυτά, ο Κύριος δέχτηκε πολλές πληγές σε όλο το σώμα, ώστε να περιγράφει ο Ισαΐας ο προφήτης ότι τον είδε τον Κύριο, τον είδε, θα το ακούσουμε τη Μεγάλη Παρασκευή, είδα αυτόν, είδα λέει, είναι, ώστε να είναι, εν πόνο, εν πληγή και εν κακώση, εν πόνο, εν πληγή και εν κακώση. Πώς τον είδε έτσι, αλλά τον είδε να είναι όλος μία πληγή. Και με μαλάκιστε λέει, το με μαλάκι σημαίνει όλος πληγωμένος, όλος πληγή. Όλος πληγή ο Κύριος. Για να δείξει με αυτόν τον τρόπο, ενώ μπορούσε μια πληγή του να εξαγοράσει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, για να δείξει την άπειρη αγάπη που είχε ο Κύριος στον άνθρωπο. Για να δείξει την άπειρη αγάπη που είχε ο Κύριος προς τον άνθρωπο. Τώρα απευθύνεται σε εμάς ο Άγιος Νικόδημος. Εσύ, χριστιανέ, σεβαστά πλέον η καρδιά σου μπρος σε τόσες πληγές, σε τόσο αίμα, σε τόσους πόνους, να αμαρτάνεις. Σου κρατάει η καρδιά σου να αμαρτάνεις. Τουλάχιστον, όχι τους παίρνουν, Διός το Βασιλείο, όχι τους παίρνουν. Τουλάχιστον, αν όχι με το μυαλό σου, με το σώμα σου. Συλλογήσου αγαπητέ, την άκρανε σκήνη και ντροπήν όπου έλαβε ο Ιησούς. Σε αυτή τη μαστίγωση, λέει, να φέρουμε στο μυαλό μας το πόση ντροπή πέρασε ο Κύριος στη μαστίγωση αυτή. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Τον γύμνωσαν τον Κύριο, έτσι δεν είναι? Αυτός λοιπόν που ντύνει τη κτήση ολόκληρη, ο δημιουργός της, γυμνώνεται. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε το μυαλό γύρω από το σώμα του, γύρω από το πρόσωπο του Κυρίου τις στιγμές εκείνες, ένα όχλο να το γυμνώνει, να το περιπέσει, να το μαστιγώνει, να το κάνει κλπ, να το φτύνει, να το βρίζει, τα χίλια δύο, ξέρετε, όχλος, καθένας στη δική του δουλειά έκανε. Δηλαδή έργο σατανά στο πρόσωπο του Κύριου. Αλλά για τη γύμνωση ο Κύριος, για τη γύμνωση ειδικά, αισθάνθηκε ντροπή. Αισθάνθηκε εντροπή για τη γύμνωση ο Κύριος. Μάλιστα, όταν κουνήθηκε η γη και σκεπάστηκε ο ουρανός με σκοτάδι, γιατί μπήκε ο ήλιος, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, σεβάστηκε τον Κύριο, τον Κύριό της η κτήση, για την τροπή που περνούσε, ενώ δεν τρεπόντουσαν οι άνθρωποι που το γύμνωναν. Ντροπή αισθάνθηκε ο Κύριος, αλλά σκεπάστηκε, λέει, παράλληλα το σώμα του Κυρίου, σκεπάστηκε από τον πατέρα του με μια παρθενική πανάγια ντροπή. Με μια παρθενική πανάγια ντροπή. Πώς είναι το δυνατόν να αφαιθεί, να γίνεται περίγελος και μπεγμός η γύμνωση του Κυρίου στα μάτια των ανθρώπων? Και αυτοί, λέει, κατενόησαν και πείδωμε. Να το εξηγήσω, το λέει ο Δαβίδ. Λέει, κατενόησαν και πείδωμε. Θυμηθείτε που του λέγανε, αν είσαι Υιός του Θεού,
κατέβα από το Σταυρό να σε δούμε, να σε δούμε να πιστεύσουμε. Το, η λέξη αυτή κατενόησαν σημαίνει έκαναν έρευνα με τις λέξεις, προτάσεις που λέγανε στον Κύριο, με τα έργα που κάνανε, να διαπιστώσουν είναι αυτός ο Υιός του Θεού. Προσπαθούσαν να δουν. Δεν μπορούσαν να κατανοήσουν με το ερωτηματολόγιο ότι είναι ο Υιός του Θεού και να δέχεται αυτές τις ατιμώσεις που δεχότανε. Όταν όμως πήραν την απάντηση από τον ουρανό και από τη γη που κουνήθηκε και από τον ουρανό που σκοτίνιασε, τότε μπροστά στο Σταυρό ακούστηκε να λέγεται «Αληθώς Θεού Υιός Ινούτος». Τότε αντιλήφθηκαν ορισμένοι, όχι όλοι, μπορεί και παραπάνω, αλλά δεν το παραδεχτήκανε, ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Κατενόησαν και είδαν καλά ότι είναι ο Υιός του Θεού και κατάλαβαν τη συμπεριφορά που έδειξαν. Αλλά ήσαν ανέστητοι. Το μαστίγωμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είναι μαστίγωμα που υπόθηκε θανατηφόρο. Και αυτό για να απαλλάξει τον άνθρωπο από το θάνατο. Αυτό που περιμένουμε όλοι μας είναι σκιά θανάτου. Αφού ο Κύριος αφαίρεσε το κεντρί, τη δύναμη του θανάτου, το σώμα φυσιολογικά χώμα είναι, θα φθαρεί, θα φύγει, θα πέσει στη γη. Η ψυχή όμως η αθάνατη δεν πεθαίνει. Αυτή ήθελε να σώσει ο Κύριος, την ψυχή την αθάνατη. Ο προφήτης ο Δαβίδ, μάλλον ο Νικόδημος λέει, να συλλάβουν το μέγεθος της μαστιγώσεως του Κυρίου και τον πόνο που πέρασε ο Κύριος, οι Άγιοι που είναι στον ουρανό είναι αδυνατό. Αυτή είναι σε μακαριότητα τώρα. Ήσαν σε μακαριότητα οι Άγιοι και είναι σε μακαριότητα. Δηλαδή εκεί βρίσκονται σε τόπο ένθα όπιαστη οδύνη, ουλύπη, ουπόνος, στεναγμός. Δεν υπάρχει εκεί πέρα, δεν καταλαβαίνουν. Το συλλάβουν οι άνθρωποι είναι αδύνατο. Το μέγεθος των φρικτών πόνων που πέρασε ο Κύριος επί της γης. Να συλλάβουμε επίσης το έσχος που δημιούργησαν αυτοί που το σταύρωσαν με τη γύμνωση, είναι αδύνατο πάλι. Μόνο ένας. Στο τέλειο βαθμό γνώριζε αυτά που ο Κύριος υφίστατο τις ημέρες εκείνες. Και αυτός ήταν ο πατέρας του. Λοιπόν την ώρα εκείνη που κανείς δεν μπορούσε να αισθανθεί, να ζηλαβιώσει σε πλήρες βαθμό και τέλειο αυτά που υπέστη ο Κύριος στα βασανιστήρια και τα κατανοούσε ο Κύριος, ο πατέρας του δηλαδή, ο πατέρας του, λέγει λοιπόν ο προφήτης Δαβίδ ότι την ώρα εκείνη που τα πέρναγε μίλαγε στον πατέρα του και έλεγε ο Κύριος, του λέει ο Δαβίδ, «Συ γινώσκεις, μόνο συ γνωρίζεις τον ονειδισμό μου, τα βρυσίδια, την τροπή μου που περνάω τώρα που είμαι γυμνός, την ασχήνη μου και την εντροπή μου». Την ίδια λέξη πολλαπλασιάζει για να δείξει το μέγεθος του έσχους δηλαδή που δημιουργήθηκε στον Κύριο. «Συ γινώσκεις, τον ονειδισμό μου, ονειδισμοί είναι τα βρυσίδια, βλαστήμες και τα ρέστα, ουά, ο καταλύων των λαών κλπ. Όλα αυτά, ταυτισήματα κτλ. Το μέγεθος, Κύριε, συ γινώσκεις», στον πατέρα του το λέει, «τον ονειδισμό μου, την ασχήνη μου και την εντροπή μου». Κάνει μια παρατήρηση ο Άγιος Νικόδημος και λέει, ο Κύριος, ναι, ντράπηκε για αυτά που του δημιουργήσανε. Ο πατέρας σε τέλειο βαθμό γνώρισε ή ήξερε
την εντροπή που πέρασε ο Κύριος. Εσύ άνθρωπε, επειδή δεν μπορείς να κατανοήσεις το μέγεθος, να κάνεις κάτι άλλο. Επειδή σταυρώθηκε για σένα και πάντα για σένα, να νιώσεις τόση εντροπή και να πάρεις να ξεμολογηθείς. Να νιώσεις τόση εντροπή, λίγη, και να πάει να ξεμολογηθείς. Να μην τρέπεσαι, λέω, όταν πάει να ξεμολογηθείς, να τρέπεσαι να αμαρτάνεις. Έτσι λέει ο Ευαγγελικόδημος. Μη ασχυνθείς, ομολογήσε τα σαμαρτία σου. Να μην τραπείς όταν ομολογήσε τα σαμαρτία σου. Σοφία Σιράχ. Εσχύνου αμαρτάνων, να τρέπεσαι όταν αμαρτάνεις. Μη ασχύνου μετανοών, να μην τρέπεσαι όταν μετανοείς και πας να ξεμολογηθείς. Ο προφήτης Ισαΐας για τη συμμετοχή της κτήσεως, της άψυχης, στα πάθη του Κυρίου, σε όλα γενικά, και στην εντροπή που πέρασε ο Κύριος, όταν γυμνώθηκε και φραγελώθηκε, αναφέρει το εξής. Εντραπήσετε εις Ελλήνη. Τι για να πείτε και αυτό. Εντραπήσετε. Ντροπή η σελήνη από αυτά που βλέπει, από το μαρτύριο του Ιησού. Και ασχυνθήσετε ο ήλιος. Και ο ήλιος. Θα ντραπεί και ο ήλιος. Και γι' αυτό σκοτίνιασε. Ναι, δεν άντεξαν τα άψυχα σημεία, άψυχα στοιχεία της φύσεως, να δουν τον Δημιουργό γυμνό. Αυτά ντράπηκαν, αυτοί που το σταύρωναν δεν ντράπηκαν. Χειρότερη από την άψυχη κτήση. Σε συμβουλεύω, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ή μάλλον παρμένο από την Αποκάλυψη, να αγοράσεις από μένα ημάτια λευκά, ρούχα λευκά, ή να περιβάλλει για να ντυθείς και να μην φανερωθεί η αισχύνη της γυμνότητός σου. Λέει λοιπόν σε εμάς, αγόρασε ρούχα λευκά. Πού θα αγοράσουμε τα ρούχα τα λευκά να τα φορέσουμε? Σίγουρα μας τα δίνει η Εκκλησία στο βάπτισμα. Να καθαρίσουμε την ψυχή μας. Ναι, μας τα δίνει σίγουρα στο βάπτισμα. Χιτώνα μη παράσχου φωτεινών, λέει, την ώρα που μας βαπτίζουμε, μας δίνεις, λέει, Κύριε, χιτώνα γεμάτο φως. Ποιος, εσύ που φόρεσες για ρούχο το φως, το αλαβαλόμενο στο φως σημάτιον. Αγόρασε λοιπόν ρούχα από εκεί. Και τώρα τα λευκά, είπε ο Δημήτρης, ότι είναι η μετάνοιά μας. Λευκά γίνονται τα ρούχα μας. Γίνονται λευκά και καλύπτουμε τη γυμνότητα της ψυχής μας, παρακαλώ, που είναι γυμνή. Μόνον αυτοί που δεν θα ζήσουν όπως ακριβώς αναφέρουμε, αυτοί θα ντραπούν χωρίς να νιώσουν ποτέ την ντροπή τους. Γιατί δέχτηκε τόση ντροπή ο Κύριος? Γιατί δέχτηκε τόση ντροπή ο Κύριος? Γιατί είχε, λέει, άπειρη αγάπη μέσα του. Είχε άπειρη αγάπη μέσα του. Όσοι ήταν η αγάπη που διέθετε, δεν μετριέται, πέλαγος, άπειρη. Τόση ήταν και η ντροπή του. Ως έτατα βασανιστήρια που δέχτηκε, τόση ήταν και η ντροπή του. Δεν μετριώνεται. Και λέει, δείχνει η συμπεριφορά των Εβραίων, η διεφθαρμένη συμπεριφορά, το μεγάλο ποσοστό διαφθοράς που είχαν οι Εβραίοι. Το μεγάλο ποσοστό διαφθοράς. Θα αναφέρω ένα κομμάτι, λέει, η διαφθορά ήταν άπειρη. Άπειρη. Λέγει ο προφήτης Οσιέ, για αυτή τη διαφθορά, εν διαφθορά ανθρώπων, ευρισκόμενος ο Κύριος
μέσα στη διαφθορά των ανθρώπων, εξέτεινα αυτούς, εξέτεινα, βλέπει τους ανθρώπους μέσα στη διαφθορά και λέει εξέτεινα, άπλωσα σε αυτούς αντίλ άλλης πληρωμής δεσμούς αγαπήσεώς μου. Λέει, δημιούργησα δεσμούς, όχι δεσμά, δεσμούς, δηλαδή πώς λέμε, δεσμός φιλίας. Εγώ τον δεσμό της αγάπης μου έδωσα. Δεσμούς αγαπήσεώς μου. Και δεν θυμάμαι ποιος άλλος προφήτης λέει ότι αιωνίαν αγάπησιν η αγάπη σας. Εγώ σε αγαπώ με αιώνια αγάπη. Σε αγαπώ με αιώνια αγάπη. Και με αυτή την αγάπη που διαθέτω εγώ, τη διαθέτω για ένα και μόνο, για ένα και μόνο λόγο. Για να σε ανακαινήσω, να σε κάνω καινούριο. Για να σε κάνω καινούριο. Ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος, που βλέπει να στάζει μια σταγόνα, έσταξα σταγόνας, αλλά μια σταγόνα, λέει ότι Κύριε, η σταγόν του αίματός σου καθαρή είμαι, θα με καθαρίσει εσωτερικά και ψυχικά. Η σταγόνα, μία και μόνο σταγόνα, όχι οι άπειρες που έχει ο Κύριος. Ο αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, τόσο ακατάληπτος και τόσο δυνατή και κρατεά είσαι, όσον είναι κατά τη φύση ακατάληπτος και δυνατός ο Θεός. Πόσο ακατάληπτος, ακατανόητος είναι ο Θεός, πόσο δυνατός είναι ο Θεός, ασύλληπτο. Άλλο τόση δυνατή είναι και η αγάπη που διαθέτει ο Θεός. Είναι ακατανίκητη η αγάπη του Θεού, απρόσβλητη, ακαταμάχητη. Γιατί έθετο αγάπη συγκρατεάν ο Θεός, τοποθέτησε ο Θεός αγάπη πανίσχυρη, για να καταλαβαίνουμε ότι η δύναμη του Θεού είναι η αγάπη του. Η δύναμη του Θεού είναι η αγάπη του. Η δύναμη του Θεού είναι η αγάπη του. Ο, γράφει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, και να ήταν τρόπος να μπει κανείς μέσα σε εκείνη τη θεϊκιά καρδιά του Κυρίου, τη γεμάτη αγάπη. Πόσο θα ήθελε αμέσως θερμανθεί, ζεσταθεί από εκείνη τη φλόγα της αγάπης του Κυρίου που ανάβει εκεί στην καρδιά του Κυρίου σαν καμίνι, και αναφέρει ακόμη, αν μία ένα εκατομμυριοστό της αγάπης του Κυρίου έβλεπαν στο Κύριο οι σταυρωτές, θα άλλαζαν αμέσως. Αλλά δεν αισθάνθηκαν ούτε το τρισεκατομμυριοστό της αγάπης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Του Κυρίου η μαστίγωση, το φραγέλωμα, ξεπερνάει τις δυνατότητες όλων των Αγίων για να το περιγράψουν. Πολύ περισσότερο εμένα που μιλάω τώρα και έχω ένα σωρό αμαρτίας. Δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί ο πόνος του Κυρίου. Δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί η εγκατάλειψη του Κυρίου από τον Πατέρα του. Αυτό δεν βιώνεται. Μόνο στον Άγιο Σιουλανό τον Αγιορείτη, στο βίο του μέσα γράφεται το εξής, για να συνειδητοποιήσουμε κάτι.
είχε τη χάρη του Θεού επάνω του, ο Άγιος, τη χάρη του. Για ένα και μόνο δευτερόλεπτο, για ένα και μόνο δευτερόλεπτο, αφαιρεί τη χάρη ο Θεός. Δευτερόλεπτο μόνο. Και έζησε, λέει, την αιώνια κόλαση. Σε όλο το μέγεθος. Απέραστη. Για ένα και μόνο δευτερόλεπτο. Από τον Κύριο, θα το πω και άλλη μια φορά, ο Πατέρας του αφαίρεσε στα παθήματα κάθε θεϊκή χαρά. Κάθε θεϊκή χαρά. Για να νιώσει εγκαταλελειμμένος πλήρως, πλήρως και τέλεια τον πόνο που πέρασε ο Κύριος. Γι' αυτό το λόγο είπε αυτό που θα μείνει στους αιώνας, Πατέρα μου, ηλί, ηλί, λαμάσα μαθα, γιατί με αφήνεις. Θα είναι, λέει, ο άνθρωπος, θα βάλω στο μυαλό μας και τελειώνω, αναπολόγητος. Και αυτός που πιστεύει, γιατί εξακολουθεί να αμαρτάνει, αλλά και αυτοί που δεν πιστεύουν. Ο Κύριος, λέει, θυσιάστηκε για όλους. Αυτό που το πληγώνει πάρα πολύ τον Κύριο είναι η συμπεριφορά μετά τη Σταύρωση. Μετά, τώρα, σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Και κυρίως, λέει, αυτόν που τον αρνούνται και τον βλαστημούν. Τον ασεβών, όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ. Να πλησιάσουμε τον Κύριο τις ημέρες που μας έρχονται με συνέστηση, γιατί αυτός που κρεμάστηκε στο ξύλο ήταν ο Υιός του Θεού, αλλά και αυτός που ανασταυρώνεται, σταυρώθηκε μία τότε, αλλά λέει ξανασταυρώνεται πάντοτε, του λέει ο Αποστόλος Παύλος, λέει με τα δικά μας παραπτώματα ξανασταυρώνουμε τον Κύριο της δόξης. Ένας κάτω στην Κρήτη την περίοδο την Αποστολική, ονόματι Κάρπος, Απόστολος, έβλεπε έναν ασεβή και έλεγε, Κύριε, τιμώρησέ το σε παρακαλώ, αυτόν ασεβή, που δεν σε σέβεται. Για να αντιληφθούμε τι σημαίνει ξανασταυρώνεται ο Κύριος. Βλέπει λοιπόν να επί του πατώματος τον Κύριο να πλώνει το χέρι του σε ένα σταυρό και να του λέει πέ κατε μου, χτύπα εναντίον μου. Γιατί όταν ζητάς να τιμωρήσω τον ασεβή που μπορεί αύριο να μετανοήσει, με ξανασταυρώνεις πάλι. Και απαντάει, είμαι έτοιμος να ξανασταυρωθώ για εκείνους που επιθυμούν άμα θέλουν να σωθούν. Εύχομαι ο Κύριος με το αίμα Του να μας χαρίσει φωτισμό, υγεία και κυρίως μελέτη γύρω από τις Θείες Γραφές που έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Διάβασε Παναγιώτη την άγνωστη Αγία. Ναι, ναι, ναι. Μα την είχα ακούσει. Λέω, πού το έχω ξανακούσει, αλλά τύχε να ήμουν στο λόγο που έβαλες εσύ το Σάββατο. Ναι. Που ήταν το μνημόσυνο εκεί του, δεν ξέρω, στην Παναγία. Και εκεί ναι. Το ανέφερες αυτό. Ναι, ναι, το ανέφερα, γιατί... Και με λέω, κάπου το έχω ακούσει και μου λέει, γυναίκα μου, έτσι και έτσι ήταν. Είναι πολύ συγκινητικό. Που παρεμπιπτόντω ήταν πάρα πολύ όμορφο ο λόγο σου αυτή την ημέρα. Με εντυπωσίασε και σε ευχαριστώ πολύ. Όχι, καλά, δεν είναι δικό σου. Δεν ξέρω. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι η αμέλεια οδηγεί στην κόλαση. Μιλάμε και τα λέω αμέλεια, έχουμε τις Άγιες Γραφές, έχουμε κυρίως την Αγία Γραφή. Και αυτή η Αγία, η τυφλή, με τα χέρια διάβαζε και με το στόμα διάβαζε. Είναι μεγάλη δουλειά. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι θα μας κολλάσουν οι συνάνθρωποι μας.
Δεν άδειαζε να διαβάσω η εγγραφή. Και αυτή, όχι μόνο μπορούσε να διαβάσει, έκανε το πάνω για να διαβάσει. Εμείς δεν προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε, έχουμε δουλειές, έχουμε αυτό. Ναι. Λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, την άλλη και την άλλη φορά εδώ θα είμαστε. Πάλι θα έχουμε γύρω από τα σεπτά πάθη του Κυρίου, να κλείσουμε τον κύκλο με τα σεπτά πάθη του Κυρίου. Ευχαριστώ πολύ. Παραπέντε λίγο. Άγιος ο Θεός, Την ομπρέλα σου. Και πως είπε ο παπά.